Γεια σας, γεια σας! Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο Center, εδώ ζωντανά. Η ώρα είναι 7 και 5 και ο Γιώργος μόλις γκρέμισε κάτι. Αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Okay. Τι κάνετε, πώς είστε, είστε καλά, έχει πάρα πολύ κρύο έξω. Προσέξτε πάρα πολύ τον εαυτό σας και τους δικούς σας ανθρώπους. Γιατί ένας να κολλήσει θα το φέρει ότι είναι αυτό στο σπίτι και μετά δεν θα έχουμε μαζεμό. Θα ρίζει η εποχική γρήπη. Αρχίζει αισιόδοξα. Χριστέ μου! Όχι, έχει πάρα πολύ. Έχει πολλά συμπτώματα γρήπης, αυτό που προσέχει ο κόσμος. Πίνετε τα τσάκια σας που λέει και η Δημητρούλα. Εννοείται, εγώ έχω ήδη εδώ το τσαγάκι μου και το πίνω. Και να πούμε ότι η εκπομπή μας θα είναι μαζί σας, θα σας συντροφεύει όλες αυτές τις γιορτινές ημέρες. Και την Πέμπτη αύριο, μόνο τη Δευτέρα θα λείψουμε και μετά κανονικά Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη θα είμαστε κοντά σας. Να χωνέψουμε και γίνεται. Ναι, γιατί θα φάμε, θα πιούμε, θα θέλουμε να ξεκουραστούμε, να δούμε όλους τους δικούς μας ανθρώπους. Και τα θέματα μας βέβαια όλες αυτές τις ημέρες θα είναι άκρος γιορτινά. Να με. Θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ από εδώ, από Καβάλα, γιατί θα έχει και πάρα πολλά δρόμενα. Συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα στην πόλη. Αχ, ξέχασα να φέρω ένα έντυπο που λέει για τις δράσεις της Χριστουγεννιάτικης εδώ στην Καβάλα. Δεν πειράζει, θα τις βρούμε. Και θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ από το κέντρο της Καβάλας, με το τι γίνεται στην αγορά, τι γίνεται στα καταστήματα. Τα Χριστούγεννα τι είναι. Τα Χριστούγεννα είναι σίγουρα το τραπέζι που θα φάει όλη η οικογένεια, αλλά επίσης είναι οι εκδηλώσεις που θα πάμε, θα δούμε τα παιδάκια μας, τα εγγόνια μας κτλ. Αλλά σίγουρα είναι και οι βόλτες μας στην αγορά. Θα μπορούσα να πω ότι είναι το έθιμο των τελευταίων χρόνων των Χριστουγέννων, δηλαδή πιο σίγουρα θα πας για βόλτα αγορά παραμονή Χριστουγέννων παρά να πουν τα κάλαντα τα παιδάκια. Το νιώθεις το κλίμα. Λοιπόν, να περάσουμε να δούμε το βίντεο. Άμα θέλετε. Θες να πεις κάτι από αυτού. Δεν εσύ γενικά κάνεις τις βόλτες σου στην αγορά αυτές τις μέρες. Εννοείται. Ναι, το χρειαζόμαστε. Ξέρεις τι είναι ωραία. Ναι. Να βλέπεις κόσμο στους δρόμους. Και γιατί να περιμένει ο κόσμος αυτές τις γιορτινές μέρες. Να κυκλοφορεί όλο τον χρόνο. Θα συμφωνήσω, αλλά ειδικά τώρα που έχει και. Ναι. Μπήκε και χριστουγεννιάτικη μουσική. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αλλά εγώ η αλήθεια είναι την περίμενα νωρίτερα. Δηλαδή εκεί γύρω στις 15 Δεκεμβρίου που κατέβαινα την Ομόνοια. Έλεγα, μα καλά, δεν θα βάλουν χριστουγεννιάτικα να ακούμε. Κάθε χρόνο είχε μουσική. Είχα αρχίσει σε κάποια φάση να εκνευρίζομαι και λέω: γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν βάλουν μουσική. Και νομίζω από χθες ή προχθές, όχι νωρίτερα, ή χθες ή προχθές, ξεκίνησε η μουσική στους δρόμους της Καβάλας. Πριν μερικά χρόνια, σου πάνε περιστατικό που μου έχει τύχει με τη μουσική που λες. Πριν μερικά χρόνια, είμαι σε γνωστό σούπερ μάρκετ της πόλης. Έχω κατέβει όλη την οδό Ομονίας και είμαι μέσα στη χαρά. Ακούω Μαράια Κάρι, Γουάμ, Δέσποινα Βανδύ. Μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, βγαίνω και ακούω τη Φραγκοσυριανή. Χριστούγεννα. Ναι. Μια φούντωση, αυτό. Μια φλόγα. Αλλά ορχιστρικό. Α, το ήταν το instrumental. Instrumental, χωρίς τα λόγια. Ναι, εντάξει, γιατί. Λέω σε έναν κύριο έξω. Ναι. Λέω, ακούτε με το ίδιο. Μου λέει, ναι, λέει. Μπουζούκια είναι. Ο άνθρωπος δεν το κατάλαβε. Λέω, δεν είναι μπουζούκια, λέω, η Φραγκοσυριανή είναι. Και πετάγεται μια κύρια την ώρα που. Τώρα περίμενε τα δάκια της Ευδοκίας. Κάπου μπερδεύει και το playlist, μάλλον. Μάλλον. Γιατί τώρα, Μαράια Κάρι, Γουάμ, Δέσποινα Βανδύ. Και στα καπάκια Φραγκοσυριανή και κολλάει. Και μπαίνω, μπήκα στο σούπερ μάρκετ μισή ώρα, πόσο να έκανα, μία ώρα. Και στο βγάλσιμο, δηλαδή. Δεν από που ναι, πού. Δεν είναι ότι ήταν το πρωί, άκουγα αυτά. Και μετά τις 9, ρε παιδί μου, λες, θα πιω και ένα aperitif, θα μερακλώσω και λίγο. Είναι αυτό που είπες πιο πριν ξεκινήσουμε, που είπε ο Γιώργος, είναι αυτό που λέει και η γιαγιά μου, νέρντε νέρντε αυτό. Πραγματικά. Τώρα που λέμε για τα Τούρκοι και για τις καταβολές των προσφύγων παππούδων μας. Έχει τύχει Χριστούγεννα, ήταν. Έχει στρώσει η μαμά μου τα πολύ καλά της τα χαλιά. Αυτά τα χριστουγεννιάτικα που λες και εσύ, τα χοντρά και όλα. Α, τα στρώσαμε. Ναι, αυτά. Και έχουμε μαζευτεί εκεί έτσι ένα απόγευμα και πίνουμε καφέ. Και ρίχνει τον καφέ. Εγώ νομίζω τον έριξα. Νομίζω εγώ. Και να αρχίζει να φωνάζει κάτι που εγώ τότε. Γιαζίκ, γιαζίκ, το χάλι μας, γιαζίκ. Και λέει, τι λέει, καλέ, τι. Κρίμα, θα πεις τα τουρκικά, ναι. Δεν το ήξερα. Αλλά πρώτη φορά το άκουγα. Μιλάμε, το δύο είναι πολύ άσχημα. Βγήκε όλη η προγιαγιά, η γιαγιά της. Η εμένα προγιαγιά μου αρέσει μέσα πολύ. Της. Μ' άρεσε η γιαγιά μου όταν π.χ. έβλεπε και κανένα ζευγάρι, κάτι ξαδέρφες, τέτοια μακριές, φέρναν τους αρβωνιαστικούς και τέτοια. Δεν λέει, ξέρεις τώρα, έρχονται τους γνώριζε αυτό και μόλις φέρνουν για ζήκ το παλικάρι. Με την άλλη, από το σόι την ήξερε. Ναι, ναι. Ενώ συνήθως οι γαμπρίκοι νύφες
Παρουσιάζω ένα άλλο αυτό. Μετά βγαίνει ο πραγματικός. Ο Δράκουλας. Εν τω μεταξύ, ξέρετε, τώρα, καλά θα το δώσω και το βίντεο, μην αγχώνεστε. Ναι, τώρα. Αλλά τώρα έχουμε τόσο καιρό να τη δω, να τα πούμε και ναι, λίγο. Ναι, έχουμε και καιρό να τα πούμε, είναι η αλήθεια. Από χθες, αλλά έχουμε μαζευτεί πάρα πολλά νέα από χθες. Από χθες, αγάπη μου, μέχρι σήμερα, ξέρεις τι έγινε. Χαμός. Κάτι τηλεφωνική το Λαβρέντι να σας πει. Αλήθεια. Τι έγινε από χθες μέχρι σήμερα. Θάνατος. Οι νικάριες που χτυπιούνται στους μαύρους τοίχους και στα κεραμίδια. Θάνατος οι γυναίκες που αγαπιούνται καθώς θα καθαρίζανε κρεμμύδια. Είμαι η Βάνα και θα μείνω. Είμαι η Βάνα και θα μείνω. Είναι μια ποιητή. Περιμπόντερ είναι αυτό. Πάντως βλέπω. Για ποιήτρια νησί για νησί δεν έχει αφήσει. Ούφησε στάθηκα τώρα. Ξέρεις τι ήθελα να πω, βρε Γιώργο. Τώρα που εσύ είσαι έτοιμος για αυτά τα γιορτινά χριστουγεννιάτικα, οικογενειακά, κουτσομπολίστικα, κακεντρεχή, αλλά και γουτσουγούτσου τραπέζια που θα γίνουν. Είσαι έτοιμος. Όχι, γιατί τα έχουμε κόψει αυτά. Οπότε τι κάνετε. Λίγη και καλή. Η στάνταρ, η σωστή. Ναι, η σωστή. Το σωστό παρεάκι. Το σωστό παρεάκι, όχι το αυτό που θα φέρει και ναι, το... τώρα, θα, πώς το λένε, αύριο θα πάει και ο μπάς μου να φέρει guest star τη θεία από το χωριό. Α, ναι, θα έχετε και... Πάει, ναι, η θεία. Είναι τη μαμά σου του μπαμπά. Τη μαμά. Βέβαια, μάλιστα. Και θα κάτσει όλε τι μέρε. Εννοείται. Το μενού το βγάλατε το Χριστουγέννων. Δηλαδή, ανήμερα Χριστούγεννων. Γαλοπούλα, παραδοσιακά. Α, αλήθεια. Ναι. Θα πάρετε γαλοπούλα, ε. Την πήραμε. Την πήρατε, ναι, σωστά. Θα τη γεμίσετε, να φανταστώ. Όχι, λέω θα την κάνεις. Εσύ θα την κάνει. Είναι δύσκολο. Σα έχω πει ότι κάθε χρόνο λέω θα κάνω γαλοπούλα και δεν κάνω ποτέ. Είναι πανεύκολη η γαλοπούλα. Η μαμά μου αρχίζει το κλασικό. Το κρέατς είναι άνοστο, γιατί να πάμε γαλοπούλα. Ναι, γιατί δεν κάνει τις δεν κάνει σωστές το grazing. Ναι, βέβαια, κάτι έχω δει. Ότι πας και βάζεις υγρά και λίπια και τέτοια μέσα από το υποδόρια, πώς το λένε. Έτσι. Αλλά τώρα δεν το κάνει. Με χρειαστεί, άμα δεν βαριάζεται κάτι γαλοπούλα, υποδόρια, πάτε κάτι ένα μποτοξάκι, βγείτε θεά. Ασχολούνται με εσάς και όχι με το τραπέζι. Α, ορίστε και το κινητό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται εσείς. Έχετε κάνει τις αγορές σας για τα καλέσματα που έχετε τώρα τα Χριστούγεννα, είτε για τους προσκεκλημένους που περιμένετε το Σάββατο, την Κυριακή. Γιατί και παραμονή. Παραμονή, τι κάνετε εσείς, το γλεντάτε. Όχι. Όχι, ε. Σπίτι κλασικά, αυτό το να το άλλο. Κουρασμένοι από, όλο ναι. από όλη την ημέρα, φαντάζομαι. Την παραμονή. Αν τη πρωτοχρονιά αλλάζει ο χρόνο. Εκεί αλλάζει. Την παραμονή του Χριστουγέννου δεν το γιορτάζετε. Όχι, δεν το γιορτάζουμε γιατί κάνουμε την γαλοπούλα την επόμενη. Όχι, κατάλαβα. Κοίταξε. Είμαστε μεσημεριανοί τύποι. Βέβαια, εγώ θα βγω το βράδυ τη παραμονή και θα πάω να συναντήσω τον γνωστό μου φίλο μετά. Ναι, Λαβρέντι μα. Που έχει live. Και θα πάμε να καταστραφούμε μέχρι τα ξημερώματα. Και πώς θα κάνεις το πρωί την καλοπούλα. Κανονικότατα. Αλήθεια. Θα τα έχεις κανονίσει. Βέβαια. Μάλιστα. Στα βαρέλια θα είναι. Όχι. Σάββατο είναι... Στο άλλο το μαγαζί. Ναι. Στο άλλο. Παραλιακά. Ναι, που τραγουδάει, ναι. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα τελευταία. Τι έχει αλλάξει το θα πρόγραμμα. Δεις, θα δεις. Έρχονται εκπλήξεις. Θέλω να μου τα πεις. Mm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το ρεπορτάζ μας. Σε έρευνα αγοράς έχουν επιδοθεί οι καταναλωτές, οι οποίοι προσπαθούν να γεμίσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με ποιοτικά προϊόντα χαμηλής τιμής. Οι καταναλωτές περιμένουν έως και την Παρασκευή, ώστε να διαμορφωθεί ένα κλίμα στην αγορά και να πάρουν τα απαραίτητα. Μάλιστα, αρκετοί είναι αυτοί που ποντάρουν και στην λαϊκή αγορά του Σαββάτου. Κάνατε τις απαραίτητες αγορές για το χριστουγεννιάτικο σας τραπέζι? Όχι ακόμη. Τι έχετε σκοπό να πάρετε? Τι θα φάμε? Ναι. Τα δωράκια τα έχω κανονίσει. Ωραία. Και η σκέψη είναι τι θα βάλουμε επιπλέον στο τραπέζι. Έχετε δει αυξήσει τιμές έτσι σε μια έρευνα που έχετε κάνει? Καλά, δεν το συζητώ. Οι αυξήσεις είναι αυξήσεις. Αλλά ψάχνεις και βρεις αυτό που χρειάζεσαι. Νομίζω ότι όλοι θα προσπαθήσουμε να γεμίσουμε το τραπέζι. Ναι. Η λαϊκή θεωρώ ότι είναι okay, σχεδόν όπως ήταν και πριν. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα. Έχετε κάνει τις απαραίτητες αγορές για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι? Ναι, βέβαια. Δεν θα περίμενα τελευταία στιγμή. Τι προτιμάτε αυτή την περίοδο να αγοράσετε έτσι για τα Χριστούγεννα? Τι είσαι, φαγητό. Πήρα ένα κοτόπουλο, θα το κάνω για μισθό και έχουμε και άλλα κρέατα μαζί. Έχετε διάυξηση τιμές? Ναι, εννοείται, αλλά εντάξει, με το μέτρο. Δεν χρειάζονται και πολλά παραπανίσια. Θα φάμε στα παιδιά. Οπότε έκανα αγορές, αλλά όχι πολλά πράγματα. Θα απαραίτητα, ναι. Ευχές για τις επόμενες μέρες? Ευχές, τα γνωστά, υγεία και
χαρά, τι άλλο να πω. Να είναι όλοι με τα παιδιά τους, να μην είναι κανένας μόνος. Σχεδόν τις μισές θα έλεγα. Τι προτιμάτε να αγοράσετε αυτές τις μέρες? Για το τραπέζι πάντα. Ναι, για το τραπέζι. Ωραία. Ρολό χοιρινό, κότας, ψαρονέφρι, τέτοια πράγματα. Οι τιμές έχετε διαύξηση? Εννοείται. Έχει μείνει κάτι ίδιο. Ναι. Τι ακριβώς προτιμάτε αυτή την περίοδο? Τι, δηλαδή τι? Σε κρέας, σε κοτόπουλο. Όχι ακόμη. Έχετε κάνει έρευνα αγοράς? Όχι. Τι σκοπεύετε να αγοράσετε έτσι από κρεατικό κυρίως? Χοιρινό, μοσχάρι. Αυτά τρώμε εμείς, δεν τρώμε κατσίκια και αυτά τα τρώμε το Πάσχα. Έχετε διαύξηση τιμές έτσι σε μια έρευνα που έχετε κάνει? Πολύ μεγάλη. Σε όλες τις τιμές. Ναι, γιατί εμείς τώρα από εδώ και πέρα δεν μπορούμε να βγούμε, οπότε έτσι Δευτέρα, Τρίτη ασχοληθήκαμε και εμείς λίγο με το τι θα φάμε, τι έχουμε να αγοράσουμε, τι δωράκια έχουμε να πάρουμε, που στηρίζουμε την αγορά μας πάντα, εννοείται. Πάντα. Είδατε αύξηση στις τιμές γενικά? Όχι. Όχι. Στα, εννοείται στα τρόφιμα. Στα τρόφιμα, στα τρόφιμα. Ναι, ρε παιδιά, αλλά το ξέρουμε. Το προσέξαμε, αυτό γίνεται παντού. Δεν φταίνει οι καταστηματάρχες. Mm. Αυτό συμβαίνει παντού. Τι να κάνουμε? Αυτό ήταν αναμενόμενο. Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον το ρεπορταζάκι μα. Τι. Διότι άλλοι τρώνε τα κοτόπουλα, άλλοι τρώνε τα χοιρινά και τα μοσχάρια μόνο. Δηλαδή, μ' αρέσει που άκουσα πάρα πολλές γνώμες. Δεν υπάρχει λάθος και σωστό. Εγώ την πρωτοχρονιά θα κάνω χοιρινό. Ναι. Γεμισμένο με δαμάσκηνα. Εμείς τώρα έχουμε το χοιρινό με ανανά. Καταπληκτικό. Δεν ακούγεται περίεργο, αλλά το κάνει καταπληκτικό η μαμά μου. Φοβερό γλυκόξινο. Είναι ένα μεγάλο πράγμα. Το οποίο δεν τρώμε τον ανανά. Αλλά αυτός ο ανανάς. Ποτίζει. Έρχεται και δένει μία σάλτσα στο χοιρινό. Mm. Η οποία γίνεται δαιμονική. Απ' την οστιμιά. Πότε και βάζει και μπέιλι πατάτα. Ναι, ανήμερα. Ανήμερα, ωραία. Ξέρω που μένει η μαμά σου. Πραγματικά. Μετά περθάρθω. Γεια σας. Είναι φοβερό. Ήθελα να σας πω τα κάλα. Τα λεφτά δεν θέλω και εμείς το περάκι με τη σαλτσούλα και το. Αλλά την είπα να μας κάνει και τους κλασικούς λαχανοντολμάδες. Έτσι για έδεσμα. Το έχουμε. Είναι αυτό το ποντίον. Το πτυφούρ. Είναι το ποντίον αυτό. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή που κάνουν και που τα λένε για πράκια και αυτά. Ναι. Θέλουμε και το λαχανοντολμά και την τηγανιά, τη χοιρινή οπωσδήποτε. Κοίταξε, αυτό είναι το περιτύφρε, παιδί μου. Πώς θα ξεκινήσει να φτάσει στο χοιρινό? Πρέπει να υπάρχει κλιμάκωση. Ακριβώς. Ξεκινάς με το λαχανοντολμά και το λαχανοντολμά τι είναι? Πτυφούρ. Πτυφούρ. Κουλουράκι. Εκεί που δεν πιείς τον καφέ, πίνεις ένα κρασάκι και παίρνεις και δύο λαχανοντολμαδάκια. Μωρέ, έχει να γίνει χαμό. Ντολμαδάκια. Εννοείται. Δύο, αυτά σαν κλεράκια. Πάμε σε διαφημίσεις. Όχι, πάμε τώρα στην παρουσίαση από το κατάστημα Μιχαηλίδης. Το οποίο βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο, μοναδικές δημιουργίες, χειροποίητα, έργα τέχνης θα έλεγα, αλλά φοβερούς πίνακες. Τρομερή αισθητική. Στα πάντα. Και σαν χώρος. Δηλαδή, πολλές φορές είναι μερικά μαγαζιά που η αισθητική που έχουν αποπνέει και σε προσκαλεί να πας. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και κλειστό, γιατί προχθές την Κυριακή ήμουνα για καφέ στο εμπορικό και περάσαμε από εκεί. Δηλαδή, θες, δεν σταματάς. Έτσι. Γιατί το βλέπεις και έχει ωραία αισθητική. Σε καλοβαλμένα. Τραβάει, σε τραβάει. Είναι καλοβαλμένα όλα, με τρομερή μελέτη και συγκέντρωση. Γιατί πολλές φορές δεν είναι μόνο ο χώρος του μαγαζιού, και τι συγκεντρώνει ο ιδιοκτήτης ως αντικείμενα προς πώληση. Και σε βοηθάει στην επιλογή σου. Πάμε να δούμε αυτή την παρουσίαση και πάμε κατευθείαν σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά επιστρέφουμε με πάρα πολλά θέματα χριστουγεννιάτικα φυσικά. Φέτος τα Χριστούγεννα, το εργαστήρι τέχνης Μιχαηλίδη έχει ετοιμάσει τη μεγαλύτερη ποικιλία σε πίνακες ζωγραφικής και χειροποίητα διακοσμητικά. Αναδεικνύοντας τη νέα τάση, συνδυάζει μοντέρνα, αφηρημένα έργα τέχνης με κλασικά και ανανεώνει τη διάθεση. Πίνακες ζωγραφικής αυθεντική, αλλά και υψηλής ποιότητας αναπαραγωγές καλλιτεχνών από όλον τον κόσμο. Χειροποίητα λουλούδια, μοναδικές δημιουργίες της Σύσης Παπαδοπούλου, το ιταλικό χαρτί, το φύλλο χρυσό και οι λεπτές χρωστικές μεταμορφώνονται σε έργα τέχνης για να στολίσουν με χαρακτήρα κάθε χώρο.
χριστουγεννιάτικα στολίδια, διακοσμητικά, αλλά και χρηστικά αντικείμενα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα αποκλειστικά στο εργαστήρι τέχνης Μιχαηλίδη. Στον δεύτερο όροφο του Εμπορικού Κέντρου Καβάλας. Εδώ κρύβεται ένας κόσμος δημιουργίας και ανανέωσης. Ένας κόσμος που περιμένει να τον ανακαλύψουμε. Ναι. Επιστρέψαμε. Το ξέρω ότι πέρασαν αρκετά λεπτά, αλλά επιστρέψαμε. Τι να κάνουμε, είναι Χριστούγεννα, έχουμε και αυτές τις τοποθετήσεις των καταστημάτων. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους επιχειρηματίες που εύχονται χρόνια πολλά και αυτοί με τον τρόπο τους. Η αλήθεια είναι λίγο μεγάλα τα διαφημιστικά μας, αλλά τι να κάνουμε. Κάνουμε λίγο υπομονή εμείς, λίγο υπομονή εσείς. Θα επιστρέψουμε στην κανονική μας ροή. Συνεχίζουμε. Να πω κάτι πάνω στα διαφημιστικά. Εμείς φροντίζουμε για τους τηλεθεατές. Πώς σας ενημερώνουμε τι έχει το κάθε κατάστημα της πόλης για να βγείτε να κάνετε τα ψώνια σας, γιατί πρέπει αυτόν τον καιρό, λόγω όλων αυτών των συνθήκων που υπάρχουν, να ξαναστηρίξουμε την τοπική μας αγορά και τους ανθρώπους που τους βλέπουμε στον δρόμο και τους λέμε καλημέρα, να τους στηρίξουμε και έμπρακτα, όχι μόνο με την καλημέρα, αλλά και με τις αγορές μας. Βέβαια, δεν είναι μόνο τα καταστήματα αυτόν τον καιρό τα οποία πρέπει να στηρίξουμε. Πραγματοποιούνται σχεδόν καθημερινά σε πάρα πολλά σημεία της πόλης πολύ ωραία μπαζάρ, τα οποία στην ουσία είναι σύλλογοι, σχολεία, οργανώσεις, οι οποίες έχουν βάλει τους ανθρώπους, τους αρμόδιους, να φτιάξουν κάποια χριστουγεννιάτικα στολίδια, κάποιες συνθέσεις και να τις πουλήσουν. Και με τα έσοδα αυτά να βοηθήσουν τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν, είτε άμα είναι ένα σχολείο να μπουν στο ταμείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και να χειρίζονται αυτό το ποσό. Τέλος πάντων, είναι ένας καλός σκοπός, εφόσον δώσετε τα χρήματά σας σε ένα τέτοιο μπαζάρ. Η αλήθεια είναι ότι όσο φτάνουμε πιο κοντά στα Χριστούγεννα, με αποκορύφωμα την παραμονή των Χριστουγέννων, γιατί τότε ήταν ανοιχτά τα καταστήματα, θα βλέπουμε όλο και περισσότερο και περισσότερα μπαζάρ. Αφού θα πάρουμε κάποια δωράκια, και πολλές φορές αυτά τα δώρα που παίρνουμε τώρα θέλουμε να είναι έτσι λίγο ουδέτερα, λίγο πιο τυπικά, θα έλεγα. Δηλαδή, γιατί πηγαίνουμε δωράκια και σε ανθρώπους που μπορεί να μην τους ξέρουμε πολύ, θέλουμε να τους τιμήσουμε αυτές τις μέρες. Και αυτά τα μπαζάρ, θα έλεγα ότι ειδικεύονται στο να παρουσιάζουν τέτοιου είδους δώρα. Οπότε είναι μια πολύ καλή επιλογή το να διαλέξουμε από εκεί το δωράκι μας. Παράδειγμα, σε μία δασκάλα, για το σχολείο, αλλά στη δασκάλα των Αγγλικών, του χορού, πού αλλού. Σε έναν συναδελφό μας, στον έναν άνθρωπο γενικά από την εργασία μας. Ακόμα και για το σπίτι μας, για μας. Όταν ξέρεις ότι από πίσω κρύβεται ένας σκοπός, στηρίζει το σκοπό. Δεν σε και νοιάζει η χρηστικότητα του αντικειμένου ή αν κάπου θα το πάω θα τα αρέσουν ή όχι. Υποστηρίζει το σκοπό. Τελείως. Ακριβώς. Εσύ έχεις δει τέτοια μπαζάρ έξω στην πόλη, ναι. Επειδή και εσύ δημιουργείς πάρα πολύ ωραία χειροποίητα δημιουργήματα, τώρα πώς το λένε αυτό λέγεται πλεονασμός, τέλος πάντων, πώς σου φαίνονται οι προσπάθειες που βλέπεις έξω? Κοίταξε, είπαμε ότι πρέπει να υποστηρίζουμε όλο αυτό το σκοπό. Μην ξεχνάμε ότι δεν γίνεται για εμπορική εκμετάλλευση, γίνεται καθαρά για να στηρίξουν τις δράσεις τους, μα είτε κάποια σχολεία, κάποιοι σύλλογοι, ακόμα και ένας άνθρωπος μόνος του, αν πει ότι φτιάχνω κάτι και θέλω να το πουλήσω για να στηρίξω την οικογένειά μου, ως προς τα βασικά. Δεν έχω τέτοιο αυτό, εμένα μ' αρέσει και καλά κάνουν και το προσπαθούν. Και το βλέπουμε και κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερο. Αυτό έχει πιο ανέβει πολύ το επίπεδο. Ναι, έχει είναι λίγο πιο. Πώς να το πω τώρα στα ελληνικά. Όχι ότι δεν ξέρω. Πες το στα αγγλικά. Είναι πιο refined όλο το. Έχει ραφιναριστεί. Ναι, όχι ακριβώς. Δηλαδή είναι πιο. Εκλεπτισμένο. Ναι, είναι πιο. Έχει anyway, πιο καλό editing το αποτέλεσμα. Α, δηλαδή, το έχουν είναι πιο δει πιο σαν να γίνεται σχεδόν επαγγελματικό. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή και δεν είναι μειονεκτή που λες. Του επαγγελματικού. Γιατί είναι χειροποίητα από ερασιτέχνες. Ακριβώς. Και βλέπεις ότι
δεν μειονεκτεί απέναντι σε κάτι εργοστασιακό. Εργοστασιακό, λες, και ίσα-ίσα περισσότερο, γιατί έχει και τη θετική ενέργεια αυτού που το φτιάχνει. Και αυτό, ναι. Αυτό. Σήμερα, ας πούμε, εγώ είχε πάρει η κόρη μου πέρσι από τον μπαζάρ του σχολείου της μία καράφα γυάλινη, η οποία εντάξει, πόσο κάνει, ας πούμε, θέλω να πω πέρσι. Και την είχαν στολίσει πολύ ωραία χριστουγεννιάτικα. Mm. Την είχα μέσα στο σύνθετο και δεν την έβγαζα τόσο καιρό γιατί ήταν χριστουγεννιάτικη. Τώρα λέω, ας την βγάλω. Και, είχε πάρει και ένα λικέρ ρόδι από ένα άλλο μπαζάρ. Τρελάθηκε πέρσι, αγόραζε πολύ από το μπαζάρ. Και έβαλα στην κανάτα αυτή αυτό το λικέρ και ήταν πάρα πολύ ωραίο στολισμένο. Δεν είχε, ήταν δηλαδή θέλω να το στολίσω. Ναι. Δεν το παίρνει μόνο ας πούμε, και για φιλανθρωπία. Όχι. Είναι πολύ ωραίο. Αυτό που λες και για εμάς. Και ένα σχολείο που είπε έκανε πολύ ωραίο ένα μπαζάρ δύο μέρες και έκανε πάρα πολύ ωραία cookies. Άντε. Καταπληκτικά cookies. Θα ξεχάσω εγώ που παραμονή Χριστουγέννων. Συνήθως δεν τρώω πολύ μέσα στη μέρα για να φάω το βράδυ. Θα φάω δηλαδή κάποια τυροπιτάκια, λέγα και αυτά. Και είναι 5 η ώρα τώρα, έχω τριγυρίσει από το πρωί, έχουμε πει και κάποια ποτάκια μεσημεριανά. Και θυμήθηκα ότι είχα στην τσάντα μου σοκολατά, τρουφάκια από ένα μπαζάρ αλυκείου. Μου λέει παιδιά τα σοκολατά ή τα τρουφάκια, μπράβο τους. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα μπαζάρ στην πόλη. Μπαζάρ του Οργανισμού των Γιατρών του Κόσμου βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Καβάλας, εκεί όπου πολλούνται διάφορα είδη για την ενίσχυση του Συλλόγου και παράλληλα γίνεται ενημέρωση για το έργο. Όπως κάθε χρόνο στο περίπτερο προσφέρουμε διάφορα είδη χειροτεχνίας, γούρια, κεράκια, λαμπάδες, διάφορα πράγματα, συν αυτά που φτιάχνουν τα μέλη μας, μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού. Αυτά. Και βέβαια τα προϊόντα του συλλόγου που είναι οι κούπες, τα μολύβια, τα καπέλα, αυτά. Σκοπός της πώλησης των συγκεκριμένων αγαθών. Ο σκοπός είναι για να μαζέψουμε, συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα για την αγορά εμβολίων για τα άπορα παιδιά της πόλης μας και των γύρω χωριών, περιοχών όπου μπορέσουμε να προσφέρουμε. Και αυτά. Φυσικά μέσα από το περίπτερο προωθείται και το πλούσιο έργο των γιατρών του κόσμου. Ναι, ένας σκοπός που έχουμε το περίπτερο είναι και αυτός, να προωθήσουμε και να κάνουμε γνωστό το έργο των γιατρών του κόσμου στους συμπολίτες μας, που οι περισσότεροι το γνωρίζουν και όταν έρχονται είναι ήδη ενημερωμένοι. Και βέβαια και ακόμη μια φορά να τους ευχαριστήσουμε για τη συμπαράσταση που δείχνουν στους γιατρούς του κόσμου. Φυσικά τα δύο τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας του κορονοϊού αρκετές δράσεις μπήκαν στον πάγο. Όμως τώρα με την αλλαγή των συνθήκων βλέπουμε ότι τα πράγματα λίγο γίνονται καλύτερα. Ακριβώς και υπολογίζουμε ότι να βγούμε με περισσότερες εκδηλώσεις προς το κοινό της πόλης μας για να συμπαρασταθούν ακόμη περισσότεροι πολίτες σε αυτό το έργο. Ναι. Και τους ευχαριστούμε και πάλι μία φορά ακόμη που έρχονται και πλησιάζουν το περίπτερο και μας ενισχύουν. Παράλληλα, λίγα μέτρα πιο δίπλα, βρίσκεται ο Σύλλογος Ατόμων με Αυτισμό, όπου πουλούν τα δικά τους ημερολόγια. Ναι, προωθούμε τα ημερολόγια μας και κυρίως είμαστε εδώ για να ενημερώσουμε τους συμπολίτες μας σχετικά με τον αυτισμό, σχετικά με τις δράσεις του Συλλόγου μας, το σκοπό του Συλλόγου μας, και έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι καβαλιώτες και να αποδεχθούν αυτή τη διαφορετικότητα των αυτιστικών ανθρώπων με τη συμπερίληψη αυτών στην κοινωνία, με ίσες ευκαιρίες, κάτι που είναι ένα δικαίωμα των αυτιστικών, ένα συνταγματικό τους δικαίωμα. Δύο λόγια, πού μπορεί κάποιος να σας βρει αν θέλει να μάθει δύο πράγματα για τον σύλλογό σας? Βρισκόμαστε, έχουμε εδώ και το... Όσοι ενδιαφέρονται δηλαδή οι συμπολίτες μας, τους δίνουμε ένα ενημερωτικό φυλάδιο. Ναι. Βρισκόμαστε στην Αρκαδίου 4, δίπλα στο δεύτερο γυμνάσιο και μπορούν εκεί να έρθουν να γραφούν ως μέλη ή και ως φίλοι ακόμα, όσοι δεν έχουν κάποιον στην οικογένειά τους αυτιστικό και να τους, ό,τι θέλουν να ρωτήσουν σε εμάς. Επίσης έχουμε και τα τηλέφωνα του συλλόγου μας, του ΔΟΣΟΥ και μπορούμε να τους ενημερώσουμε για οτιδήποτε θέλουν. Στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά με Μεγάλου Αλεξάνδρου βρέθηκε ο Όμιλος Ποντίων Χορευτών Καβάλας. Ο Όμιλος είναι εδώ πέρα, έχει το δικό του μπαζάρ. Έχουμε διάφορα χειροποίητα στολίδια, μπισκότα χειροποίητα για τα παιδάκια, χιονόμπαλες, χειροποίητα λικέρ, κράνο, λεμόνι και μαστίχα, τα φετινά ημερολόγια του συλλόγου μας. Είναι φτιαγμένα όλα με πολύ αγάπη για τον κόσμο. Ευχόμαστε καλές γιορτές, υγεία σε όλο τον κόσμο και ό,τι καλύτερο εύχομαι από καρδιάς. Και με αυτόν τον τρόπο και εσείς βάζετε τον κόσμο στο χριστουγεννιάτικο κλίμα. Ακριβώς. Και προσπαθούμε φυσικά να ενισχύσουμε και το σύλλογό μας για φέτος. Καλές γιορτές. Μπράβο, ευχές, πείτε ευχές. Καλές γιορτές σε όλους, να έχετε υγεία, να είστε μαζί με τα αγαπημένα σας πρόσωπα.
Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο και να περνάτε τέλεια. Όμορφες στιγμές σε όλους. Μπράβο τα κορίτσια, πάρα πολύ ωραία μου τα είπανε. Πώς ξαπλώθηκα έτσι. Μην τα αγχώνεσαι, γιατί θα πάμε σε ένα ακόμα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας. Μην φύγει κανείς, συνεχίζουμε την παρέα μας. Άντε, ξέρετε τι, επειδή θα έχετε και χρόνο, πάτε κάνετε ένα ωραίο τσάι, αφήστε το εκεί μέσα 2-3 λεπτά και μέχρι να γίνει το τσάι να βάλετε και μια γεμάτη κουταλιά μέλι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, ναι, τσούπου, τσούπου, τσούπου. Σιγά, σιγά, δεν ξέρω αν κάνατε το τσάι σας. Εσύ πίνεις κανένα τσάι ποτέ? Ποτέ. 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 Ούτε μια φορά να πιεις ένα, δηλαδή το βράδυ. Τι, μόνο θα φας, δεν θα πιεις κάτι, ένα τσάι, ένα ρόφημα. Νερό. Μάλιστα. Ξέρεις ότι εγώ τα μισούσα τα τσάγια μέχρι να γίνω 20 χρονών και άρρωστη να ήμουνα, δεν έπινα ποτέ τσάι. Ποτέ. Και ξαφνικά και γύρω στα 20 λέω: τι γίνεται, ρε παιδί μου, α πιω λίγα τσάγια. Τι άγριο τριαντάφυλλο, τι φλαμούρια, τι του βουνού. Τα πάντα. Με μπόλικο μέλι, βέβαια, ποτέ σκέτο, δεν μπορώ. Ενώ κάποιοι, ας πούμε, τα πίνουν τσάι σκέτο με μελάκι. Όχι, με λεμόνι, συγγνώμη. Θέλω μπόλικο μέλι, στην ουσία είναι νερό με μέλι και λίγο τσάι. Αλλά με τσάι μέσα σου. Και σου ήρθε μετά. Μετά τα 25 σου ήρθε και το The Crown και λες, α, έτσι είσαι. Τώρα θα δεις, τώρα θα σκίσω κι εγώ στα τσάκια. Δηλαδή στον Buckingham γιατί πίνουνε 3-4 τσάκια. Πάντως, το πιο κι εγώ. Γενικά θέλει προσοχή. Το ότι βάζουμε στον οργανισμό μας, γιατί αυτό το οποίο τρώμε είμαστε, με ποια λογική, όχι έτσι. Είναι ένα τσιτό, ένα ρητό. ένα τσιτάτο. Ένα ρητό. Αλλά γιατί το λένε αυτό? Γιατί όντως έχεις ένα μάξι, ας πούμε. Αν του βάλεις καλής ποιότητας βενζίνη, καύσιμο, θα πάει για πολλά χρόνια. Αν του βάζεις τελευταίες ποιότητες, θα ρετάρει. Θα ρετάρει κάποια στιγμή. Όπως και με τα ελαστικά. Και αν είναι ψηλόβροχο, αν είναι καλά τα ελαστικά, δεν θα γλιστράει. Αν είναι κακά, θα. Αυτό. Θέλει προσοχή. Γι' αυτό και εμείς το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει με το πόσο κρέας πρέπει να τρώμε κόκκινο και πόσο λευκό. Θεωρώ ότι είναι πολύ επίκαιρο το θέμα μας, διότι σίγουρα θα πέσουμε με τα μούτρα στα κρεατικά. Όμως, δεν γίνεται να τρώμε και παραμονή βράδυ να φάμε κόκκινο κρέας, και ανήμερα να φάμε κόκκινο κρέας, και τη δεύτερη μέρα δεν θα περισσέψει να φάμε και πάλι κόκκινο κρέας. Και μετά μεσοβδόματα πάλι δεν θα μας καλέσει κάποιος, δεν θα έχει μια γιορτή, δεν θα είναι αυτά, δεν μπερμπαντέψει. Κάτι θα γίνει πάλι. Και μετά να τα πάλι ξανά την πρωτοχρονιά. Όχι, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το προσέξουμε. Εγώ ήδη έχω ξεκινήσει αυτή τη βδομάδα. Δεν είμαι, λέω, όσο κρέας μπορώ να αποφύγω, καλό είναι. Δηλαδή, θέλει λίγο προσοχή. Αποφεύγεις, δηλαδή, την πρωτεΐνη. Το κρέας. Και αφήνεις μεγαλύτερο χώρο στις λιποποθήκες να αναπτυχθούν. Εγώ, σήμερα έφαγα αυγά, έχουνε πρωτεΐνη. Ναι, τα αυγά. Με αυτό σου λέω. Δεν έφαγα κόκκινο κρέας. Και το λευκό κρέας, που έχει ψάρια, κοτόπουλα, ναι, δεν είναι τόσο κακό σαν είναι το άλλο. Είναι πολύ καλό. Εντάξει, μπορούσε να μπορεί να φάσει λίγο κόκκινο. Όχι, δεν το σκέφτομαι. Τι? Ξεπάγωσα όμως χάρη, για ποιο λόγο το έκανα τώρα. Να το κάνει ένα ρόδι το βραστό. Ναι, θα το κάνω μια σουπίτσα. Ναι. Με καροτάκι, σάλινο, το. Αυτό θα κάνω, μιλάμε, μου έδωσε φανταστική ιδέα. Ναι, τι άλλο θα το έκανε, κοκκινιστό. Τέτοιο, γιουβετσένιο. Τέτοια θα φάμε πολύ. Σούπα θα κάνω, βραστό. Σούπα. Υπέροχη ιδέα. Και γεμίζει το στομάχι. Και είναι τέρμα υγιεινό που το χρειαζόμαστε. Ούτε τσιγαριστά, ούτε βαριά, ούτε τέτοια. Και το τρως και το μοσχαράκι, ωραιότατο. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν. Τα λαχανικά η ζουλιά ήθελα να τα κόψει. Τι έκανε, τα κόψει η ζουλιά. Τι έκανε. Πάμε να δούμε πόσο κόκκινο, πόσο λευκό κρέας. Πόσο κρέας πρέπει να τρώμε και ποια είναι τα διατροφικά ωφέλη του κρέατος. Το κρέας, τα ψάρια και τα πουλερικά παίζουν όλα ένα σημαντικό ρόλο σε μια υγιεινή, ισορροπημένη διατροφή. Έχουν μεγάλες ποσότητες πρωτεΐνης που απορροφάται εύκολα και χρησιμοποιείται από τον οργανισμό για ανάπτυξη και επανόρθωση. Το κρέας είναι επίσης σημαντική πηγή θρεπτικών συστατικών όπως φόσφορος, μαγνήσιο, σελήνιο και βιταμίνες του συμπλέγματος B, συμπεριλαμβανομένων των Β2, Β3, Β5, Β6 και Β12. Είναι σημαντικό για το σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, το γερό ανοσοποιητικό και τη σωστή λειτουργία του μυαλού και του νευρικού συστήματος. Η πρωτεΐνη είναι τόσο αγαπημένη των media και των διατροφών express δίαιτας που οι περισσότεροι από εμάς μεγαλώνουμε τις μερίδες κρέατος χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι τρώμε πολύ κρέας. Στο κόκκινο κρέας, για παράδειγμα, οι ελληνικές οδηγίες συνιστούν να τρώμε έως μία μερίδα την εβδομάδα. Στην Αυστραλία, 3-4 μερίδες, ενώ οι διατροφικές συστάσεις στην Αμερική μιλούν για στροφή σε πιο άπαχες επιλογές, χωρίς να δίνουν όμως συγκεκριμένα νούμερα. Οι Έλληνες σίγουρα καταναλώνουμε μεγαλύτερη
μεγαλύτερη ποσότητα. Για να διασφαλίσεις επαρκή πρόσληψη σιδήρου και ψευδαργύρου, πρέπει οι μισές μερίδες σου από τις επιλογές σε πρωτεΐνη μέσα στην εβδομάδα να είναι άπαχο κρέας. Προσπάθησε να έχεις τουλάχιστον 1-2 μέρες χωρίς κρέας, κατά τις οποίες θα παίρνεις πρωτεΐνη από αυγό ή όσπρια. Ο διατροφικός διαχωρισμός μεταξύ κόκκινων και λευκών κρεάτων γίνεται με βάση την περιεκτικότητά τους σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται μυοσφαιρίνη, η οποία βοηθά τα ζώα να αποθηκεύσουν οξυγόνο στα μυϊκά κύτταρα. Τα κρέατα που περιέχουν μεγαλύτερες ποσότητες μυοσφαιρίνης είναι τα κόκκινα και περιλαμβάνουν το μοσχάρι, το χοιρινό, το αρνί, το κατσίκι και το κυνήγι. Το λευκό κρέας περιλαμβάνει το κοτόπουλο, τη γαλοπούλα, την πάπια, τη χήνα, ορτίκια και άλλα πτηνά κυνηγιού και σε έναν ευρύτερο προσδιορισμό τα ψάρια. Τα επεξεργασμένα κρέατα πάλι είναι το μπέικον, το σαλάμι, το ζαμπόν, το πατέ και το λουκάνικο. Πάμε. Τώρα, εσύ τι προτιμάς γενικά, λευκό ή κόκκινο κρέας? Κοίταξε, εμένα μου αρέσει ο κάθε είδους κρέατος. Ναι, ανάλογα την καρνιτούρα κτλ. Όχι απαραίτητα, τον τρόπο μαγειρέματος. Mm. Δηλαδή, τώρα, ένα χοιρινό στο φούρνο. Μάλιστα. Στη γάστρα, να σιγοψηθεί, να βγάλει όλους που λέγαμε πριν, τους χυμούς, ναι. Αυτά τα τέτοια. Μια ωραία μπριζόλα, μοσχαρίσια στα κάρβουνα. Ναι. Τα ψάρια στα κάρβουνα, τα λατρεύω. Λατρεύω ψάρια. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν τους αρέσουν τα ψάρια. Καθόλου. Λένε, εγώ ας πούμε ψάρια δεν τρώω. Δηλαδή, έχω ανθρώπους τέτοιους στο περιβάλλον μου που λένε, εγώ δεν τρώω ψάρια. Δηλαδή, μου δεν είναι πολύ δύσκολο. Όταν ήμουν μικρή και εγώ, εντάξει, θα σου έλεγα, κάθε Σάββατο τρώγαμε. Τα καθάριζε η μαμά μου, μας έδινε μπούκες, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι ήταν αυτό που έλεγα, αχ, τι ωραία. Αλλά όσο μεγαλώνω, μου αρέσει όλο και περισσότερο. Απλά όντως με ενοχλεί ο μπελάς του κόκαλου. Δηλαδή, πολλές φορές μου αρέσει, αν και το έχω κόψει γιατί λένε ότι έχει βαρέα μέταλλα, ο σολομός. Που δεν θα βρεις κόκαλα, δηλαδή και τρως ψάρι. Εντάξει. Λένε όμως ότι είναι λίγο ανθυγιεινός ο σολομός. Ότι αυτό το κόκκινο χρώμα το παίρνει. Είναι τεχνητό. Ναι, ότι τους βάζουν κάτι και να το αποφεύγεις γιατί βάζεις πολλά. Δηλαδή, στην εγκυμοσύνη, θυμάμαι, ήταν σχεδόν απαγορευτικά κάποια. Ψάρια. Ναι, αλλά τα ψάρια έχουν πολύ καλά ωμέγα 3 και ωμέγα 6 λιπαρά. Σου λέει να φας τη σαρδελίτσα, να φας το γάβρο. Να, είναι, τα φάω. Να τα φάω. Πολύ ωραία. Και η beauty τρώει οι σαρδέλες. Α, ναι. Την προσέχεις. Όχι, την αρέσουν. Α, την αρέσουν κιόλας. Ναι, είναι γατόσκυλο, δεν είναι σκύλος. Γενικά την αρέσουν τα ψάρια και κουτσομούρες τρώει. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι, το κάθε, κάθε είδος κρέατος θέλει και το αντίστοιχο κρασί του. Εννοείται. Δηλαδή, και, τώρα σε κάποια καλέσματα θα πρέπει να δείξουμε ότι ξέρουμε και πώς συνοδεύεται αυτό το κρέας. Σωστά. Δηλαδή, άμα έχεις κόκκινο κρέας, θα έχεις και κόκκινο κρασί. Και άμα δεν μου αρέσει το κόκκινο κρασί. Άνα, μπράβο. Δηλαδή, είναι και εγώ έτσι σκέφτομαι. Δηλαδή, μπορώ να βάλω και ένα λευκό, ένα ροζέ. Εντάξει, δεν πάμε και στο τέτοιο, όπως το λένε. Στη σομελιέ. Ναι, ή στον πρέσβηνο μας τραπεζόσυνο μας. Κακομάθη με τα γνωστά που κυκλοφορούν κάθε Χριστούγεννα. Εντάξει, είπαμε. Αγαπημένο χριστουγεννιάτικο γλυκό μετά από αυτά τα φαγητά, τα βαριά, τα χριστουγεννιάτικα, ποιο έχεις? Προφιτερόλ. Αλήθεια. Ναι. Πιο πολύ για σιροπιαστό θα σε πήγαινα. Νομίζω ότι θα μου πει σίγουρα δεν σιροπιαστό. Δεν είμαι ρατσιστής στο γλυκό. Όλα τα τρως. Δεν έχεις πρόβλημα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Η σοκολάτα λειτουργεί και χωνευτικά. Αλήθεια. Όλα τα κακαδοειδή. Ναι, με το κακάο. Πώς ακούστηκε. Εντάξει, εγώ πώς ξέρω και σε μερικούς ανθρώπους που η σοκολάτα τους πέφτει βαριά στο στομάχι. Ναι, γι' αυτό πολλές φορές και στα μεγάλα γεύματα, δηλαδή που είναι 7 πιάτα, τελειώνει με καφέ. Ναι, γιατί ο καφέ σίγουρα είναι και χωνευτικό. Και χωνευτικό. Και όλο δηλαδή. Και το καφεόδεντρο γενικά. Το κακαό. Είναι. Ναι, αυτό το. Όχι, όμως. Το καφεόδεντρο. Ναι. Ναι. Όλα αυτά, ναι. Τέλος πάντων, καφέδες και κακάο, φάτε ένα προφιτερόλ να τελειώνουμε. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ σύντομα. Ωραία, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε και το πρόγραμμα. Και έτσι που λέει, συγκεκριμένη τραγουδίστρια και τραγουδίστρια που λένε την άμμο της θαλάσσης. Για ποιον λες τώρα? Για τη Χαρούλα Αλεξίου, δεν λέγαμε τόση ώρα. Σωστά, σωστά, για τη Χαρούλα Αλεξίου. Λοιπόν, να πούμε ότι κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρόγραμμά μας. Αλλά θα σας αφήσουμε με μια πάρα πολύ ωραία παρουσίαση από το κατάστημα Petra Jewelry. Petra Jewelry με φανταστικά κοσμήματα όλων των νεοτεριών, σχεδόν, για όλα τα βαλάντια.
για όλα τα είδη κοσμημάτων. Έχει μοντέρνα, κλασικά, αυτά που είναι τάση, αυτά που είναι μήνυμα, αλλά αυτά που είναι πιο ογκώδη, διαμάντια, χρυσό, ασίμι, μονόπετρα, μέταλλο. Γιατί πλησιάζει πρωτοχρονιά και γίνονται πολλές προτάσεις. Βέβαια, για να γίνει ο γάμος το καλοκαίρι μετά. Ακριβώς, θα κάνετε μία πρόταση, σωστή, πάρετε το σωστό μονόπετρο. Πολύ ωραίες βέρες. Πάρα πολύ ωραίες. Να τα πούμε και αυτά. Εταιρείες χρόνων που συνεργάζονται, δηλαδή οι εταιρείες που συνεργάζεται η Petra Jewelry είναι... Πώς θα σου πω, διεθνώς γνωστές, δεν είναι μόνο ελληνικές εταιρείες, αλλά υπάρχουν και πολλές. Έχει φέρει, ας πούμε, και Άρα Φεράνι. Ακριβώς. Καρλ Λάγκερφελντ. Πάρα πολλές. Γενικά, χαμός. Φακαντόρο. Yes, ναι. Και πιο ακριβά. Ναι. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Τι τελειώσαμε. Τελειώσαμε αυτό για σήμερα. Όμως αύριο έχουμε κανονικότατα την εκπομπούλα μας και από την Τρίτη πια. Καλά. Εγώ σας θα πω και σήμερα να περάσετε πολύ όμορφα τα Χριστούγεννα, αυτές τις μέρες, τις γιορτινές. Να είμαστε χαλαροί όμως. Εγώ αυτό έχω ανάγκη. Και αυτό συνήθως ότι έχω ανάγκη το εύχομαι και στους άλλους. Αυτές οι μέρες είναι αρκετά απαιτητικές. Και σε όλα τα επίπεδα. Και πρέπει να είμαστε και ψύχρεμοι και χαλαροί και ήρεμοι και να τις απολαύσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Να τις γευτούμε στο έπακρο. Με ηρεμία και γαλήνη και αγάπη και υγεία πάνω απ' όλα. Και επίσης, όσες κοπέλες προσπαθήσουν για πρώτη φορά να κάνουν τρεπέζι, πάντα κάνετε ένα μποτοξάκι στο και να αποτύχει το τρεπέζι, δεν θα φαίνεται στο πρόσωπό σας. Λοιπόν, Γιώργο. Γιατί ό,τι μας κάνει να νιώσουμε καλά, πρέπει να το κάνουμε. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και μια θεραπεία ενυδάτωσης. Ναι. Να πεις για τα Χριστούγεννα, θέλω να είμαι υπέρλαμπρη, ρε παιδί μου, στο ρεβεγιόν, θα το κάνεις. Γιατί όταν δεν είσαι καλά μέσα σου, φαίνεται, θα το μεταδώσεις και στον άλλον. Βέβαια. Εγώ τουλάχιστον είμαι από αυτούς που δεν κρύβονται καθόλου. Μία σκέψη, μία κακή σκέψη, να έχω. Μια έννοια. Τελείωσε. Αυτό ήταν. Λοιπόν, έτσι. Φιλάκια πολλά, τα λέμε. Δεν χανόμαστε εδώ. Σέντερ. Καλώς ήρθατε στα καταστήματα Petra Jewelry. Αποχαιρετώντας σιγά σιγά το 2022, έχουμε βάλει και εμείς τα γιορτινά μας. Το κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο είναι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ. Έχουμε φέρει όλα τα αγούρια μας, όλα τα κοσμήματά μας, όλα τα γιορτινά μας που θα σας δείσουν, άντρες και γυναίκες, να περάσετε υπέροχα Χριστούγεννα και υπέροχη Πρωτοχρονιά. Πηγαίνοντας λίγο πίσω στο 2022, πριν το αποχαιρετήσουμε, έχω να πω πολλά ευχαριστώ σε όλους εσάς που μας έχετε εμπιστευτεί και μας έχετε δώσει την όθηση και τη δύναμη να δημιουργήσουμε έναν νέο premium χώρο, αυτό που βρίσκεται στο βάθος, να σας υποδεχόμαστε, να καθόμαστε και να απολαμβάνουμε όλους τους στιγματισμούς μας, πλέον χωρίς άγχος και χωρίς να κοπιάζουμε και να είμαστε όρθιοι και να μας τρώει αγωνία. Θα ήθελα να σας πω επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί μας δίνετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη και οι υποσχέσεις που έχω να σας δώσω για τη νέα χρονιά είναι πάρα πολλές. Καταφέραμε ως τώρα να κάνουμε νέες συνεργασίες, να έχουμε πάρα πολλά επώνυμα brands να στεγάζονται στο Petra Jewelry. Είναι η Φακαντόρο κατά αποκλειστικότητα, είναι τα ρολόγια της Shot, είναι σε διαμαντένια κοσμήματα τα Petra Jewelry Diamonds, μια αποκλειστικότητα δική μας που δημιουργούμε τα δικά σας διαμαντένια κοσμήματα. Και φυσικά, πέρα από αυτό, για να μην μακρηγορώ, υποσχόμαστε το 2023 νέες καινοτομίες στα κοσμήματα, νέες καινοτομίες στο χώρο του κοσμήματος γενικά και να μην ξεχάσω να σας πω το εξής. Στο κατάστημα της Ομόνιας, στο Petra Jewelry, το μικρό μας, το αγαπημένο μας fashion κατάστημα στην Ομόνια, ετοιμάζουμε πάρα πολλές νέες εκπλήξεις. Θα υπάρχουν βιντεάκια, θα υπάρχουν προτάσεις για τον άντρα, τη γυναίκα, που θέλει να ντύνεται, να είναι fashion, να παρακολουθεί την μόδα, αλλά έχει κάποιες απορίες για το τι θα φορεθεί
ή τι πρέπει να ντύσουμε ή τι πρέπει να έχουμε κάθε φορά σε κάποια περίσταση πιο ιδιαίτερη, θα παίζουν τα βιντεάκια, θα έχουμε μαζί μας και θα σας τα δίνουμε κατά αποκλειστικότητα τα Petra Jewelry Stories με τις επιλογές και τα looks τα οποία θέλουμε εμείς να προωθήσουμε και να προτείνουμε για όλους εσάς που εμπιστεύεστε τόσα χρόνια εμάς. Κιάρα Φεράνη, μια νέα αγαπημένη, ήρθε το 2022 και θα μείνει. Γεια σας! Κιάρα Φεράνη, ό,τι μπορεί να στράψει, ό,τι μπορεί να φορεθεί, δείχνω και τον εαυτό μου για να σας δείξω τι φοράμε. Ροζέτες, πέτρες, λάμψεις, καρδιές αγαπημένες. Άνια Χάι, καινούργια σειρά, ήρθε και αυτή μόλις τώρα. Άνια Χάι, αγγλική κολεξιόν, οι Άγγλοι έχουν και αυτή γούστο, έχουμε minimal γραμμές εδώ, αλλά τόσο εξαιρετικά κοσμήματα, όλα με ορυκτές πέτρες και όλα δεμένα με ασήμι. Εμπόριο Αρμάνι, δεν ξεχνάμε τα fashion κοσμήματα, δεν ξεχνάμε τα μεγάλα brands που αγαπούμε σε όλους τους τομείς. Εδώ οι συλλογές μας για τον άντρα, εξαιρετική συλλογή, για τη γυναίκα που συνεχίζει και είναι πραγματικά αυτό που ζητάει η καθεμιά. Λουαζίρ, ανοίγουμε την πόρτα μας και εδώ. Όλη η χριστουγεννιάτικη συλλογή που είναι μόνο πέτρες που αστράφτουν. Μόνο πέτρες που θέλουν να φωτίσουν εσάς και εσείς με τα κοσμήματά σας φορώντας αυτά τα υπέροχα κοσμήματα. Πάμε στην Οξέτ. Συλλογή. Εξαιρετική. Ροζ γκολτ αγαπάμε εδώ περισσότερο από το κίτρινο και το λευκό, αλλά πολύ ιδιαίτερες συλλογές και κοσμήματα που θέλουν λάμψη και δίνουν με όλη τους την καρδιά αυτές τις μέρες των γιορτών. Και όχι μόνο. Κάτι που θα αγαπήσουν όχι μόνο οι νηφούλες, όπως το υπολόγιζα στην αρχή, είναι τα Lilian Rose. Πόσο ωραία κοσμήματα, πόσο ωραίες πέτρες, πόση λάμψη μπορεί να δίνει ένα υπέροχο σκουλαρίκι όπως αυτό. Είμαστε στο νέο premium χώρο που σας υποσχέθηκα να σας δείξω και εδώ φιλοξενούμε κατά αποκλειστικότητα τη Φακαντόρο. Ένας μικρός χώρος, μια μικρή έκθεση με την οποία μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει κόσμημα. Και βέρες. Και μονόπετρα. Και είμαστε στον εσωτερικό χώρο που εδώ φιλοξενούμε τα Φακαντόρο Diamonds. Δεν μπορώ να σας τα δείξω όπως έδειξα τα άλλα. Μπορώ να σας δείξω όμως τη σειρά της Φυσό, τα Εμπόριο Αρμάνι, τα Σέικο, εξαιρετικές συλλογές ρολογιών, όλα σε τεράστιες συλλογές και γκάμες, ζωντανά. Τα βλέπετε, τα δοκιμάζετε, υπάρχει το σέρβις, υπάρχει και η επιλογή να επιλέξετε, να το αλλάξετε, να το χαρίσετε, ακόμα και να το μικρύνετε σε ελάχιστο χρόνο σε εμάς. Ορολογοποιός υπάρχει, είναι ο κύριος Μάκης, πάντα σε διαθεσιμότητα να σας εξυπηρετήσουμε όλο το team του Petra Jewelry. Κλείνοντας, δεν πρέπει να ξεχάσουμε, να υπενθυμίσουμε και να τονίσουμε ότι τα μαργαριτάρια συνεχίζουν, είναι και θα είναι ένας από τους καλύτερους συντρόφους της γυναίκας, μαζί με τα διαμάντια. Τα μαργαριτάρια λοιπόν σε αυτή την περίπτωση φιλοξενούνται στο δικό μας κατάστημα, στα Petra Jewelry, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τα Pearl Center κατά αποκλειστικότητα εδώ, στην Καβάλα. Θέλω να σας ευχηθώ να είστε όλοι αγαπημένοι, να είστε όλοι γιορτινοί, όχι μόνο αυτές τις ημέρες, να μην ξεχνάτε ότι η αγάπη γεμίζει τις καρδιές μας και η υγεία πρέπει να μας ξυπνάει κάθε πρωί. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.